Η Σύση Χριστίδου απάντησε στο Γιώργο Λιάνγκα σήμερα Σάββατο 25 Μαΐου μέσα από το Χαμογέλα και πάλι, στην έκκληση που έκανε σε άλλες εκπομπές να μην παίζουν θέματα που αφορούν τον πρόσωπο του. Η παρουσιάστρια με χιούμορ αποκάλυψε και τη συνάντηση που είχαν. Ξέχασε το όνομα μου, αλήθεια τώρα, όταν παίζει θέματα για εμένα γιατί το θυμάται μια χαρά, όταν παίζει τη φάτσα μου και παίζει για θέματα δικά μου, δηλαδή ποια είναι ποια είναι, πως την είπαμε, ανέφερε αρχικά γελώντας η παρουσιάστρια. Ζήτησε να μην τον παίζουμε, δηλαδή αυτός, όλους αυτούς που παίζει, τους παίρνει τηλέφωνο και τους ρωτάει, τους ρωτάει αν μπορεί να παίξει ένα θέμα που τους αφορά, αναρωτιέμαι την ίδια δουλειά κάνουν, ίδιο περιεχόμενο. Άρα μπορούμε και εμείς να πούμε μη μας παίζετε και θα το κάνουν, κάνουμε το ίδιο πράγμα, τις ίδιες εκπομπές. Πώς γίνεται να πιστεύει ότι αυτός μπορεί να το κάνει και εμείς όχι, είπε στη συνέχεια η Σύση Χριστίδου. Και αποκάλυψε, έχουμε βγάλει ποτέ κάποιον να βρήσει τον Λιάγκα, μόνοι μας λέμε ό,τι λέμε. Θέλω να πω ότι όταν βρεθήκαμε σε κοινωνική εκδήλωση, μια χαρά μιλήσαμε. Εντάξει, δεν ξετρελάθηκε κιόλα να αρχίσει να χοροπηδάει. Εγώ πήγα πάρα πολύ χαρούμενη να του μιλήσω, θυμόταν εκεί πως με λένε. Δεν μου γύρισε την πλάτη, ήταν ευγενέστατο, κύριος. Εμένα δεν μου άρεσε το έρχομαι να διαψεύσω ένα ρεπορτάζ ονομαστικά. Πιστεύω ότι είναι αντιδεοντολογικό να το κάνει αυτό. Είναι πιο σωστό να πει ότι θα σα μιλήσω εγώ για το δικό μου ρεπορτάζ. Δεν είναι ωραίο μεταξύ μας να λέμε πάμε να πιάσουμε το ρεπορτάζ του Νίκου, του Κώστα, του Γιώργου και να πούμε ότι είναι ψέματα και ότι δεν ισχύει. Δεν χρειάζεται να λες η κυρά Σταματίνα, δεν είναι ωραίο, είναι αντιδεοντολογικό, δεν είναι κομψό, σχολίασε για το ρεπορτάζ που έκανε Λιάνκα Τσιμτσιλή να εξαπολύσουν σπόντες στον αέρα των εκπομπών τους.